διό του, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, περιλάμβανε και ρήψει μολότοφ από αέρο. Και αυτό καταδεικνύει δύο πράγματα. Ρίτσα, το πρώτο, ότι ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά οργανωμένοι οι αντιεξουσιαστέ και ε, ήρθαν να επαληθεύσουν, αν θέλει, με αυτό και τι πληροφορίε, τι προηγούμενε πληροφορίε των αστυνομικών αρχών, ότι είχαν εντατικέ προετοιμασίε για μια ε, πολεμική αναμέτρηση με τι αστυνομικέ αρχέ και για μετατροπή του κέντρου τη Αθήνα σε πραγματικό εφιάλτη. Αμέσω, λοιπόν, μόλι έπεσε η πρώτη μολότοφα από τα ράτσα, χθε τα εξάρχεια, η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο τη αστυνομία αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματο αναρχικών πάνω στι κορυφέ, στι ταράτσε δηλαδή αρκετών πολυκατοικιών, σε κεντρικού δρόμου περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάτων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρο εδάφου, έχοντα την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε, όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ, Μολότοφ. Ε, οι αξιωματικοί δεν τη αστυνομία διατείνονται ότι κάποια στιγμή η περιοχή θύμιζε το ρουκετοπόλεμο που γίνεται το Πάσχα στο βροντάδο τη Χίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τη σταρά τη πολυκατοικιών των οδών Σπύρου Τρικούπη στου αριθμού 3, 8 και 9, τη Νοταρά, τη Ανδρέα Μεταξά, αυτοί οι δρόμοι δηλαδή που βρίσκονται γύρω από το... την πλατεία του, των Εξαρχείων και μέσω αυτών των δρόμων εξε... εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση για τον περιορισμό των α, αναρχικών και, και τελικά για την εκαθάριση περιοχή. Ε, και α, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα απολεοδομικά τετράγωνα, στα οποία αναπτύχθηκε η μοίρα αυτή των α, καταδρομών των αναρχικών, έχουν την ιδιομορφία ότι σχεδόν εφάπτονται και επικοινωνούν μεταξύ του. Όπω επίση λέγεται χαρακτηριστικά, οι, οι αναρχικοί έκαναν παρκούρ επιδώντα από τη μία ταράτσα στην άλλη και πετούσαν τη Μολότοφ, οδηγώντα κάποια στιγμή του επικεφαλεί αξιωματικού των αστυνομικών δυνάμεων και οργανετών τη να κατευθυνθούν προ δύο επιλογέ. Η πρώτη να σηκώσουν ελικόπτερο με προβολέα προκειμένου να γίνει η αποκάλυψή του και να αποθαρρυνθούν ώστε να κατέβουν. Και η δεύτερη από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τι πολυκατοικίε με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των εξαρχείων, να καταλάβουν εξεφόδου τα υπεριψωμένα αυτά αμφιθέατρα τη μάχη. Όμω επειδή είχαν ήδη αναλάβει τον έλεγχο τη περιοχή και εννοώ στου δρόμου κάτω και οι σύντροφοί του με του οποίου γινόταν οι μάχε είχαν συμπιεστεί σε ένα πολύ μικρό οικοδομικό τετράγωνο και ήταν θέμα χρόνου πια η εκαθάριση και οι συλλήψει και οι προσαγωγέ. Δεν έκαναν τίποτα από τα δύο, φοβούμενοι μήπω πάνω στο δικό του ευνηδιασμό υπάρξει κάποιο απρόοπτο, κάποιο δυστύχημα και δώσει άλλη διάσταση και τροπή στα ενεξελίξη γεγονότα που μέχρι τότε και όπω αποδείχθηκε στη συνέχεια τελού...